μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας και μάλιστα της επικαιρότητας, δηλαδή της τρέχουσας ειδησιογραφίας, περιστατικά τα οποία είχαν να κάνουν με παιδικό εκφοβισμό και με σχολική κακοποίηση, σχολικό μπούλινγκ και σχολική κακοποίηση. Όταν μιλάμε για παιδιά, δεν αναφερόμαστε μόνο σε μικρά παιδιά, σε παιδιά δημοτικού δηλαδή, αλλά αναφερόμαστε και σε προεφήβους ή και εφήβους ακόμα. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα περιστατικά λαμβάνουν πολύ μεγάλη έκταση πλέον, σε σημείο ανησυχητικό. Για το λόγο λοιπόν αυτό σήμερα έχω εδώ μία εξαιρετική κυρία, μία σπουδαία επιστήμονα με πολύπλευρη δίκευση, με την οποία θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα σας την προαναγγείλω λοιπόν, λέγοντάς σας ότι είναι κλινική νευροψυχολόγος, σύμβουλος ψυχολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εντεταλμένη διδάσκουσα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Ψυχολογίας. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η κυρία Καλλιόπη Μέγαρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα που φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αναχθεί σε μάστιγα και θα αρχίσουμε να το συζητάμε πλέον σε καθημερινή βάση. Και πρόκειται για τον σχολικό εκφοβισμό και εν τέλει, κατά συνέχεια δηλαδή και κατά συνέπεια, για σχολική κακοποίηση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι, είναι τιμή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το τόσο σημαντικό φαινόμενο. Καταρχάς πιστεύω ότι λίγο πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και ότι παίρνει κάποιες μορφές. Δηλαδή ο σχολικός εκφοβισμός είναι η βία μεταξύ των μαθητών ή των συνομήλικων παιδιών. Στο πλαίσιο του σχολείου, όταν μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, μιλάμε για το πλαίσιο του σχολείου, με στόχο να προκληθεί κάποιος φόβος ή κάποια αναστάτωση ή κάποιος πόνος. Αυτό τώρα έχει πολλές μορφές και αυτό πρέπει να δούμε λίγο, γιατί μπορεί να είναι ή λεκτικός εκφοβισμός, που και αυτό παίρνει μεγάλη διάσταση, με κάποιες κοροϊδίες, κάποια κοροϊδευτικά σχόλια, κάποια ντροπιαστικά σχόλια. Μπορεί να είναι κοινωνικός εκφοβισμός, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως η διάδοση φημών, η καταστροφή κάποιων προσωπικών αντικειμένων, η απομόνωση από την υπόλοιπη σχολική ομάδα. Και φυσικά ο σωματικός εκφοβισμός με τα χτυπήματα, με κάποια σμπροξήματα, αλλά και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, που και αυτός έχει πάρει κάποιες διαστάσεις την εποχή μας, όπως είναι μέσω του διαδικτύου, μέσω μηνυμάτων ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιων σχολείων. Μάλιστα. Πολύ οπότε συχνά βλέπουμε ότι μάλλον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε επίσης ότι πάρα πολλά παιδιά λειτουργούν ως παρατηρητές, δηλαδή ανέχονται καταστάσεις τέτοιου είδους και τις βιντεοσκοπούν και τις διαδίδουν. Ναι, ακριβώς. Οπότε λοιπόν θέλετε σε αυτό το σημείο να μας πείτε λίγο ποιοι είναι οι ρόλοι, γιατί έχουμε αυτόν που το δέχεται το bullying, αυτόν που το πράττει, αυτόν που το παρατηρεί. Όλα αυτά είναι διαφορετικά προφίλ παιδιών, υποθέτω, και υπάρχουν άλλοι λόγοι που το κάθε παιδί έχει τη συμπεριφορά που έχει, σωστά? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως όταν μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό είναι ο θήτης, αυτός δηλαδή που ασκεί αυτήν τη βία, είναι το θύμα που δέχεται τη βία και συνήθως, όχι πάντα όμως, υπάρχει και κάποιος παρατηρητής, δηλαδή μιλάμε για τρία μέρη. Ο παρατηρητής είναι αυτός που παρατηρεί τη συμπεριφορά, που μπορεί να είναι κάποιος μάρτυρας, αλλά τις πιο πολλές φορές δεν συμμετέχει και δεν κάνει κάτι. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού, αυτός που δεν κάνει κάτι και απλά παρατηρεί, συνήθως θεωρείται ότι είναι και αυτός συνένοχος, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να βοηθήσει το άτομο, το θύμα που είναι σε ανάγκη. Συνήθως οι θύτες έχουν μια συμπεριφορά η οποία είναι επιθετική, είτε με σωματική, είτε δείχνοντας σωματική επιθετικότητα, είτε κοινωνική είτε ψυχολογική, και έχουν κάποια συμπεριφορά λίγο πιο επιθετική.
Το θύμα είναι αυτό που, ασκεί, που επάνω του ασκείται η βία, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πολλές φορές είναι τα παιδιά που έχουν κάποιο χαμηλό προφίλ. Τις Μάλιστα. πιο πολλές φορές, όχι πάντα βέβαια. Και οι παρατηρητές το ίδιο είναι παιδιά κάπως πιο χαμηλού προφίλ ή παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν τόσο χαμηλό προφίλ, αλλά θέλουν να ανήκουν σε μια ομάδα. Οπότε ή και αυτά θέλουν να ανήκουν, άμα γίνεται από, από πλειοψηφία θητών, θέλουν να ανήκουν στην ομάδα, να ανήκουν κάπου. Ή ακόμα υπάρχουν και περιπτώσεις που και στους παρατηρητές ασκείται βία. Μη πεις τίποτα γιατί θα πάθεις τα ίδια. Οπότε φοβάται στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί και γι' αυτό δεν προβαίνει σε δράση. Επίσης, αξίζει έτσι να σημειωθεί, τουλάχιστον εγώ ακούγοντάς σας τώρα, έχω αυτό το ερώτημα στο μυαλό. Οι γονείς που μπορεί να έχουν στο σπίτι τους ένα παιδί, το οποίο εκδηλώνει παραβατική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές του, ή οι γονείς που έχουν στο σπίτι ένα παιδί, το οποίο είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού, μπορούν να το διαγνώσουν αυτό με κάποιον τρόπο? Υπάρχουν σημάδια στα παιδιά αυτά τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το παιδί είτε να ασκεί συμπεριφορές εκφοβισμού είτε να δέχεται στο σχολείο το εκφοβισμό? Ναι, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές και είναι έντονες κυρίως στο παιδί που δέχεται εκφοβισμό. Δηλαδή το παιδί όταν αρχίζει και δέχεται εκφοβισμό σε επαναλαμβανόμενη βάση θα αρνηθεί επίμονα να πάει σχολείο ενώ πριν δεν είχε αυτή τη συμπεριφορά. Μπορεί να γυρνάει στο σπίτι του διαφορετικά, τα ρούχα του να είναι τσαλακωμένα ή ακόμα και σκισμένα. Αν φοράει γυαλιά, μπορεί να είναι σπασμένα τα γυαλιά ή μπορεί να έχει κάποια σημάδια, κάποιους μόλοπες, αν το παιδί ασκεί, αν στο παιδί ασκείται σωματική βία. Επίσης, μπορεί το παιδί να παλινδρομεί. Δηλαδή, όταν λέμε παλινδρομή, είναι όταν ένα παιδί έχει φτάσει σε ένα σημείο και είναι ανεξάρτητο, τρώει μόνο του, πάει τουαλέτα μόνο του κτλ. Γυρνάει πίσω σε παλιές συμπεριφορές άλλων χρόνων, παιδικών χρόνων. Δηλαδή κάνει συμπεριφορές όπως όταν ήταν πιο μικρός, όπως να κατουράει το κρεβάτι του, να βρέχει το κρεβάτι του ή κάποιες άλλες συμπεριφορές, να στρέφεται επίμονα σε κάποιο γονιό του για αγκαλιά, χωρίς να λέει όμως το λόγο. Οπότε όταν οι γονείς δούνε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους, αυτό λίγο να τους κινητοποιήσει, ενδεχομένως να το ψάξουν και περισσότερο. Τώρα, στην περίπτωση του θήτη, αυτού που ασκεί δηλαδή το bullying, εκεί πέρα τα πράγματα ενδεχομένως να είναι λίγο πιο δύσκολα στην αναγνώριση. Θεωρούμε βέβαια, από την πλευρά των γονιών, θεωρούμε βέβαια ότι το παιδί έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο στυλ και με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή το παιδί είναι, ανήκει σε κάποια κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, όπως λένε πολλές φορές οι γονείς, έχει μπλέξει με κάποια άλλα άτομα. Οπότε Μάλιστα. σε αυτή την περίπτωση, άμα δούνε, στην περίπτωση του παιδιού που ασκεί το bullying, άμα δούνε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά, ότι το παιδί ενδεχομένως δεν υπακούει τόσο σε κανόνες, ενώ πριν υπάκουε σε κάποιους κανόνες, και αρχίζει και έχει μία συμπεριφορά που μπορεί να έχει και με αυθάδια λεκτική. Οπότε ενδεχομένως ίσως και εκεί, στην περίπτωση του θήτη, να κινητοποιηθούν ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι ενδεχομένως γίνονται κάποιες άλλες συμπεριφορές για να αρχίσει να ψάχνει λίγο κάποια πράγματα. Τώρα βέβαια θα σας πω το εξής, επειδή μιλούμε για παιδιά και μιλούμε για παιδιά και μικρά αλλά και μεγαλύτερα, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός νομίζω ότι δεν γνωρίζει ηλικίες μέχρι που τουλάχιστον το παιδί να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του και να μπορέσει να ισορροπήσει με αυτόν. Οπότε μετά μιλούμε πλέον για τους εφήβους που κάπως πιο πολύ ισορροπούν τα πράγματα εκεί, όχι βέβαια ότι και εκεί εκλείπουν οι μορφές εκφοβισμού. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία της ενοχοποίησης και του στιγματισμού εκείνου του παιδιού, το οποίο λειτουργεί ως θήτης. Σε ναι. αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα παιδιά να εκφράζουν τέτοιες συμπεριφορές? Είναι παραμέληση από το οικογενειακό περιβάλλον? Νιώθει το παιδί, ας πούμε, με κάποιον τρόπο ότι θέλει να κεντρήσει την προσοχή και μέσα από αυτές τις συμπεριφορές γίνεται ο δημοφιλής? Δεν ναι, μπορώ δηλαδή ναι, να καταλάβω ποια είναι η ακριβώς. αιτία που οδηγεί σε αυτό.
Είναι πολλά πράγματα που ενδεχομένως μπορεί να οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά. Είναι πολλές φορές το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν πάρει συγκεκριμένες αρχές από το σπίτι τους. Δεν εννοούμε βέβαια να εκφοβίζουν, αλλά αν τα παιδιά έχουν πάρει το πρότυπο του είμαστε δυνατοί και πάντα είμαστε δυνατοί και ότι οι άντρες δεν κλαίνε και έχουν μεγαλώσει με κάποια τέτοια πρότυπα, πολλές φορές μπορεί λανθασμένα κάτι να έχουν κάποιο θέμα και να το γυρίσουν εκεί, να έχουν δηλαδή και τα ίδια κάποιο πρόβλημα και να το γυρίσουν σε τέτοια συμπεριφορά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λένε ότι έχω κι εγώ κάποιο θέμα, κοίταξέ με, θέλω να βρω την ταυτότητά μου, θέλω να βρω το ρόλο μου. Ενδεχομένως να έχουν επηρεαστεί από παρέες που είναι και χρησιμοποιούν τη βία, από συνομιλίκους τους δηλαδή που χρησιμοποιούν τη βία, οπότε για να ανήκουν και να γίνουν αποδεκτοί και να ανήκουν στην ομάδα, ενδεχομένως μπορεί να ασκήσουν και αυτοί τέτοιες συμπεριφορές. Μετά μην ξεχνάμε και τα κοινωνικά φαινόμενα, γιατί και η βία είναι ένα κοινωνικο-ψυχολογικό φαινόμενο. Δηλαδή η κοινωνία μας και στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υποστεί πολλές δυσκολίες. Μία πανδημία, έναν πόλεμο, μία οικονομική κρίση. Οπότε όλα τα επίπεδα είναι επηρεασμένα και τα παιδιά αρχίζουν και προσλαμβάνουν κάποια πράγματα. Και είναι ένας τρόπος λανθασμένος φυσικά να εκφράσουν κάποια θέματα που έχουν και τους απασχολούν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, εκφράζοντας τη βία δηλαδή, εκφράζουν κάποια δικά τους προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, για να το τονίσω θέλω εδώ, δεν σημαίνει ότι απενοχοποιούμε το θήτη. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι λέμε, α, ο θήτης έχει προβλήματα, οπότε δεν πειράζει, ίσα ίσα. Δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου έτσι και ακόμα και οι γονείς και όλοι οι ενήλικες έχουν υποχρέωση να σταματήσουν τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοια φαινόμενα, εφόσον γίνουν αντιληπτά φυσικά. Μία επίσης πολύ έτσι, σημαντική παράμετρος που νομίζω ότι αξίζει έτσι, να θυγεί αυτή τη στιγμή είναι και η συνεχής έκθεση σε συμπεριφορές, ας πούμε, πρόκλησης βίας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα μέσα από το διαδίκτυο. Νομίζω ότι αυτό στις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή νομίζω ότι και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μία έτσι ανοχή στη βία και μία απευαισθητοποίηση, αν θέλετε. Ναι, ναι. Ακριβώς, γιατί έχουμε γίνει όλοι, γινόμαστε όλοι μάρτυρες κοινών βίας με την τηλεόραση, με τις ταινίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι η δουλειά τους φυσικά να προβάλλουν περιστατικά που είναι άσχημα και όταν γίνεται κάτι. Απλά ενδεχομένως είναι και ο τρόπος, ίσως θα ήταν καλό να προβάλλονται με την ίδια συχνότητα και κάποια θετικά περιστατικά, οπότε να υπάρχει κάποια αντιστάθμιση, δηλαδή κάποια επιτεύγματα, κάτι πολύ θετικό. Δυστυχώς είμαστε όλοι εφισμένοι στη βία με την άποψη ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν σκηνές και αναπαράγονται και σκηνές βίας, οπότε ενδεχομένως είναι και οι έφηβοι θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο έρχονται σε επαφή, αν όχι να πούμε τη λέξη φυσικό, είναι κάτι με το οποίο έρχονται σε συχνή επαφή. Οπότε ενδεχομένως κάποια πράγματα, κάτι παράδειγμα μιας μπροξιά, μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν είναι και κάτι. Συνήθως λένε ότι έλα μωρέ, τώρα μιας μπροξιά δεν είναι και κάτι τρομερό. Και μερικοί και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ακόμα και η λεκτική βία, η ψυχολογική βία. Είμαστε όλοι εφισμένοι σε αυτό το πράγμα και πρέπει λίγο, είναι και φυσικά έγκυται και στην ευκαιρία του κάθε γονιού το πόσο θα επιτρέψει και μέχρι πού θα επιτρέψει στο παιδί του την έκθεση. Γιατί υπάρχουν κάποιες εφαρμογές, το parental control, με το οποίο ο γονιός μπορεί να βάλει ένα φίλτρο σε αυτά που βλέπει το παιδί του και στην έκθεση που θα έχει το παιδί του. Αλλά γενικά σαν κοινωνία υπάρχει έκθεση στη βία και από, από κάποιες ταινίες που έχουν αυξημένα ποσοστά βίας. Οπότε είμαστε σαν κοινωνία έτσι εκτεθειμένοι, ας το πούμε, σε σκηνές βίας. Πριν σας χαιρετήσω για σήμερα,
Έχω και μία τελευταία ερώτηση, διότι είδα τώρα ότι στο σχολείο στο οποίο διαδραματίστηκε το περιστατικό του σχολικού εκφοβισμού και της κακοποίησης του ανηλίκου, σε εκείνο λοιπόν το σχολείο τώρα θα δημιουργηθεί ΕΔΕ για τους καθηγητές, διότι έχουν πλέον καταγγελθεί και άλλα περιστατικά και θα διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει κάποιο πειθαρχικό ζήτημα, γιατί οι καθηγητές, εφόσον υπήρξαν και άλλα περιστατικά, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Θέλω λίγο έτσι και εντάχει να μιλήσουμε και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές και κατά πόσο αυτοί έχουν την ανάλογη εκπαίδευση να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά και αν τελικώς θα ήταν μια λύση να προσθεθεί ένας μόνιμος ψυχολόγος στα σχολεία. Ναι, είναι πολύ καλό, πολύ καλή ερώτησή σας και το σχολείο σας. Πραγματικά, ναι, μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν την επαγγελματική επιστημονική κατάρτιση να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Φυσικά δεν είναι και στη δουλειά τους, γιατί δεν είναι και οι ίδιοι ψυχολόγοι. Απλά και πολλές φορές θέλει ειδικό χειρισμό, η κάθε περίπτωση θέλει έναν ειδικό χειρισμό και θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Οπότε και οι εκπαιδευτικοί λογικό είναι να μην ξέρουν πολλές φορές πώς να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα και τι να κάνουν. Είναι απαραίτητη, θεωρώ εγώ, όχι μόνο εγώ, δεν είναι προσωπική μου γνώμη, είναι η γνώμη και μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, είναι απαραίτητη συμβολή του ψυχολόγου σε όλα τα σχολεία ή στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των σχολικών μονάδων στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί άμα υπάρχει εξειδικευμένος ψυχολόγος μπορεί και να προλάβει φαινόμενα και στο κομμάτι της πρόληψης αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Οπότε και θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό η παρουσία του ψυχολόγου και θα κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο του. Οπότε και οι εκπαιδευτικοί και θέλουν και οι ίδιοι στήριξη, γιατί πολλές φορές κάποια φαινόμενα μπορεί να περάσουν και παρατήρητα από τον εκπαιδευτικό, γιατί ο εκπαιδευτικός έχει να κάνει το εκπαιδευτικό έργο. Και είναι λογικό να μην ξέρει και ο ίδιος κάποια πράγματα, αν και γίνονται σεμινάρια, γίνονται και συνέδρια. Απλά το καλύτερο θα είναι να υπάρχει, κρίνεται απαραίτητη, η συμβολή του εξειδικευμένου προσωπικού, του ψυχολόγου, στις σχολικές μονάδες για να μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίζει και έγκαιρα κιόλας κάποια τέτοια φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, για να μην έχουν διαστάσεις αργότερα και στην ενήλικη ζωή με κάποιες ψυχικές διαταραχές και με κάποια ελλείμματα που αφήνουν αυτές τις συμπεριφορές. Κυρία Μέγαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και καταθέσατε την επιστημονική σας γνώση για την εκπομπή μας εδώ στον Focus FM. Θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε και άλλα θέματα που άπτονται της ψυχολογικής και της ψυχιατρικής σφαίρας. Προς το παρόν, σας εύχομαι μια καλή ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη διάθεσή σας και καλή συνέχεια.